πάλι εδώ μαζεμένοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, διότι εγώ βιώνω διαφορετικά αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Δεν θέλω να φύγω από το σπίτι μου. Είναι το σπίτι μου εδώ και 7 χρόνια και πραγματικά όποιος μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά, γιατί είμαστε παιδιά, έχουμε αισθήματα για αυτό το σπίτι και δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ζωή στην Κέρκυρα θα μείνει ανοιχτό. Εσείς θα το στείλετε, εσείς θα νικήσετε. Θα φύγουμε με αγωνιστικό τρόπο και με τραγούδι. Προκειμένου να σταθούν δίπλα στους μαθητές τους, αλλά έχουν έρθει και μαθητές από σχολεία της πόλης, παίρνοντας απουσίες κιόλας, προκειμένου να κάνουν το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό η μέρα είναι πάρα πολύ συγκινητική και ο δεύτερος λόγος είναι για να δώσει μια απάντηση σε όλους σας όσους λένε ότι οι μαθητές και η νέα γενιά συνολικά δεν διεκδικεί και δεν αγωνίζεται. Η σημερινή μέρα αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Και είμαστε όλοι εδώ πέρα γιατί τα παιδιά από το χαμόγελο του παιδιού για δεύτερη φορά στη ζωή τους ξεριζώνονται. Τα σταθερά σημεία της ζωής τους μέχρι τώρα, το σπίτι, το σχολείο και οι συμμαθητές τους, η εκπαιδευτική, η κοινωνική τους ζωή αποτελούν τα σημεία αναφορά τους. Και έκπληκτοι συνειδητοποιούμε τη βία ή κρίζωσή τους. Και μάλιστα στο μέσο της σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του Δεκαπενταμελού του Λυκείου Αυρού και οργανώσαμε αυτή την πορεία για να απαιτούμε να μην κλείσει το χαμόγελο του παιδιού. Απαιτούμε την αναστολή των αποφάσεων αυτών. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα σχολεία, σε όλους τους καθηγητές και τους μαθητές που ήρθαν σήμερα να μας βοηθήσουν. Τώρα, μισό λεπτό από δύο λόγια από τα παιδιά από το γυμνάσιο Δόλου. Πάμε. Γεια σας, είμαστε από το 15μελές Γυμνασίου Ευρού και με τη σειρά μας απαιτούμε την αναστολή του κλεισίματος του χαμόγελου του παιδιού. Μην μας παίρνετε το χαμόγελο. Ευχαριστούμε. Ανοιχτό θα παραμείνει, το χαμόγελο δεν κλείνει. Ανοιχτό θα παραμείνει, το χαμόγελο δεν κλείνει. Αυτή το μαγουλάδο θα κλείσει. Βασικοί λόγοι που οδηγήσαν σε αυτή την απόφαση είναι οικονομικοί, αφού σύμφωνα με τις νέες προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων δομών από το Υπουργείο, η δομή είναι ακατάλληλη και τα πρόστιμα βαρύτατα. Έτσι, έχοντας μηδαμινό χρόνο για να γίνουν οι απαραίτητες οικοδομικές παρεμβάσεις, ο οργανισμός πήρε την απόφαση μεταφοράς των 14 παιδιών σε άλλες δομές της Ελλάδας μετά τις γιορτές και το κλείσιμο της δομής στην Κέρκυρα. Όσοι μαθητές και φίλοι αυτών των παιδιών, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι για αυτά τα παιδιά να μείνουν κοντά στους φίλους, στο σχολείο τους και γενικά σε ένα οικείο και σταθερό για αυτούς περιβάλλον. Το κλείσιμο της δομής πρέπει να αποφευχθεί με κάθε δυνατό τρόπο, αφού η ενέργεια θα απομακρύνει από ένα ασφαλές περιβάλλον που γνωρίζουν και πιστεύονται. Το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας βρίσκεται εδώ για να συμπαρασταθεί στους μαθητές του και να στηρίξει αυτή την δράση. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους της Μαθητικής Συνέλευσης Κέρκυρας και θα θέλαμε να πούμε ότι με το κλείσιμο αυτής της δομής το κράτος για ακόμα μια φορά αποδεικνύει την αδιαφορία του απέναντι στα παιδιά, απέναντι στους μαθητές και τις μαθήτριες και η απομάκρυνση των παιδιών αυτών από ένα προστατευμένο περιβάλλον είναι για μας ανεπίτρεπτη και δεν πρέπει να περάσει. Αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα παιδιά μας οργανωθήκανε τόσο δυναμικά για ένα τέτοιο θέμα. Για εμάς αφορά παιδιά που είναι μέσα στα χέρια μας, συμμαθητές μας και μια τέτοια απόφαση μας φαίνεται τραγική, σπαράζει η καρδιά μας, προσπαθούμε να το δούμε πιο ψύχρεμα, αλλά είναι τραγικό μέσα στη χρονιά να παίρνουν τα παιδιά μας παιδιά που προσπαθούν να δώσουν και πανελλαδικές, ξεσπιτώνονται και με όλα τα μέσα προσπαθούμε και πρέπει να ανασταλεί αυτή η απόφαση έστω μέσα στη χρονιά. Δεν πρέπει να παίζονται πολιτικά παιχνίδια από όποια μεριά, είτε αυτό είναι ένας νόμος που δεν τον νοιάζει άμα αφορά ψυχές παιδιών, είτε από άλλους που αποφασίζουν αυτό το κλείσιμο.
πρέπει αυτό το πράγμα να μην γίνει μέσα στη χρονιά. Είναι παιδιά μας. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ. Είμαστε από το πρώτο λύκειο. Διεκδικούμε να μην κλείσει το χαμόγελο του παιδιού. Ζητάμε λύση, την καλύτερη λύση για όλους τους μαθητές μας και το κράτος θα φροντίσει για όλους με ισότιμο τρόπο. Είμαστε όλοι μαζί στον αγώνα για ίσα δικαιώματα, εκπαίδευση για κάθε νέο και κάθε νέα του τόπου αυτού. Είμαστε το μέλλον, μη μας κλείνετε τα σπίτια, ίσες ευκαιρίες για όλους. Και εμείς έχουμε βγάλει ήδη και τη θέση μας και δημόσια με δελτίο τύπου. Είμαστε φυσικά κάθετα αντίθετοι στο κλείσιμο της δομής του χαμόγελου του παιδιού, το οποίο βρίσκεται 21 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με πολύ πετυχημένη πορεία. Γεια σας! Βρισκόμαστε εδώ γιατί νοιαζόμαστε πάρα πολύ για τους συμμαθητές μας από το χαμόγελο. Έχουν φτιάξει σχέσεις, προσωπικές, φιλίες και θέλουν να παραμείνουν, όλοι μας θέλουμε να παραμείνουν εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να τους κόβουμε στη μέση της χρονιάς και να τους θέλουμε αλλού. Και θα είμαστε εδώ να τους στηρίξουμε όλοι μαζί. Σας μεταφέρω το ψήφισμα των καθηγητών του 7ου Γυμνασίου. Με λύπη και θυμό, όπως όλοι και έρχεται, πληροφορηθήκαμε την απόφαση να κλείσει το σπίτι του χαμόγελου του παιδιού στην περιοχή Μαγουλάδων, μετά τη θέσπιση του νόμου που κρίνει το συγκεκριμένο σπίτι ακατάλληλο. Θεωρούμε εντελώς παράλογη και επιθετική την ξαφνική ανακοίνωση της απόφασης αυτής. Μέσα σε αυτό το σπίτι έγινε προσπάθεια να αισθανθούν τα παιδιά αυτά, ταλαιπωρημένα ως επιτοπλίστων, ασφάλεια και σταθερότητα και να αποκτήσουν ρίζες στον τόπο μας. Να μπουν σε μια μεγάλη οικογένεια και να αισθάνονται αδέρφια όλα τα παιδιά μεταξύ τους. Στο ίδιο κλίμα αγκαλιάς λειτουργήσαν εκπαιδευτικοί και μαθητές στα σχολεία που φοιτούν. Τώρα για δεύτερη φορά στη ζωή τους ξεριζώνονται από τα σταθερά σημεία της μέχρι τώρα ζωής τους στην Κέρκυρα, το σπίτι και το σχολείο, τους συμμαθητές και τους φίλους, τις δραστηριότητες και την κοινωνική τους ζωή, δηλαδή τα σημεία αναφοράς τους. Στη μέση της σχολικής χρονιάς και παραμονές Χριστουγέννων, τα παιδιά του χαμόγελου θα απομακρυνθούν από τα σχολεία και τους φίλους τους και θα μοιραστούν σε όλη την Ελλάδα σαν είναι αποσκευές. Δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους αυτή η βίαιη εκρίζωσή τους. Θεωρούμε χρέος μας να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο τα παιδιά του χαμόγελου να παραμείνουν στον τόπο τους, στο σχολείο τους, μαζί με τους συμμαθητές τους και τους φίλους τους, συνεχίζοντας τις δραστηριότητες τους στην καθημερινότητά τους. Αντί να δεχόμαστε παθητικά ευθυμιδιασμούς και εκβιασμούς, ας ζητήσουμε από την πολιτεία τις ευθύνες που τις αναλογούν. Τα παιδιά δεν είναι αντικείμενα τα οποία όποτε θέλουν να τα μετακινούν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεκτήματα. Πώς περιμένετε να αντιδράσουν στις δύο εκδοτήτες τους? Σίγουρα όχι χαρούμενοι. Έχουν καταφέρει να βρουν μια οικογένεια, ένα στήριγμα και κάποιον να τους την αγάπη τους. Και εσείς θα τους προπάρετε αυτό. Είναι παιδιά τα οποία έχουν ήδη περάσει πάρα πολλά. Μα δείχνουν ότι είναι χαρούμενοι στο σπίτι τους γιατί τους θέλει τη χαρά. Το να κλείσουν το χαμόγελο του παιδιού είναι ένα μεγάλο λάθος. Δεκάδες παιδιά θα χωριστούν με τα αδέρφια τους και θα γίνουν. Διώχνετε τα παιδιά από το σχολείο του, από τους φίλους τους και είστε περίφανοι. Διαμαρτυρόμαστε με αναγνώριση και οργή για την άδικη απόφαση που οδηγεί στο κλείσιμο του χαμόγελου. Και μαθητές και μαθήτριες του γυμνάσιου Αμφιπαλιτών Ανδρέας Κάλλης. Και από το γυμνάσιο Αμφιπαλιτών και αν μπορώ να μιλήσω καταχρηστικά και από το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας. Και από την ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Την προηγούμενη εβδομάδα ένα νέο διαχύθηκε και ήταν από τα πιο δυσάρεστα που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ήταν εντυπωσιακή η αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας, είτε αυτοί είναι μαθητές, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι γονείς. Εμείς ως εκπαιδευτικοί αυτό που οφείλουμε να πούμε και οφείλουμε να λέμε συνέχεια είναι ότι όταν μέσα στις τάξεις μας κάποιες καρέκλες αδειάζουν και κάποια θρανία αδειάζουν όχι από την επιλογή των μαθητών αλλά εξαιτίας των επιλογών και ενδεχομένως και πολιτικών επιλογών κάποιων άλλων, θα μας βρούνε απέναντί τους. Η σχολική κοινότητα, η εκπαιδευτική κοινότητα, η μαθητική κοινότητα είναι αυτοί
η οποία εξ ορισμού καλείται σήμερα, αλλά νομίζω και κάθε μέρα, να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των παιδιών, των παιδιών του χαμόγελου, των ευάλωτων παιδιών, στο να βρίσκονται στο σπίτι τους, να βρίσκονται στο σχολείο τους, που είναι ο μόνος φυσικός και κοινωνικός χώρος για αυτούς. Θα πούμε μπράβο σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναγκαστεί εδώ σήμερα και απαιτούμε και εμείς με τη σειρά μας την αναστολή του κλείσιμου του χαμόγελου του παιδιού και είμαστε εδώ να στηρίξουμε την κίνηση αυτή. Μη μας παίρνετε το χαμόγελο! Οι μαθητές του Λυκείου Κασιώτης. Καλημέρα. Το όνομά μου νομίζω ότι είναι περιπτό και η στόχη μου πολύ ξεκάθαρα. Για τον λόγο αυτό δεν θα με ακρηγορήσω ιδιαίτερα. Η σημερινή συγκέντρωση νομίζω ότι δεν έγινε τόσο στην αποστέρηση του χαμόγελου από 14 αθώα παιδικά πρόσωπα. Δεν χωρά αμφιβολία ότι οι συναισθηματικές αναταραχές δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο να βιώνει κάποιο σε νεαρή ηλικία. Ωστόσο, η καρδιά από όσε ταραχώδει συναισθηματικές φορτούνες και αν διέλθει, όσα κομμάτια και αν γίνει, έχει τη μαγική ιδιότητα, με τη βοήθεια φυσικά του χρόνου, να επανασυγκολύνεται. Ο συναισθηματικός κόσμος ενός ατόμου, ακόμη κι αν ισοπεδωθεί, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα, θα αρθροποδήσει. Αυτό που νομίζω ότι προβληματίζει την πλειονότητα των παρευρισκόμενων είναι το έλλειμμα σε ενσυναίσθηση. 14, ξαναλέω, αθώα παιδιά, αποστερήθηκαν μια σίγουρη πραγματικότητα. Σίγουρη στέγη, σίγουρες συναναστροφές, τρία από αυτά σίγουρη την ευκαιρία να οικοδομήσουν το μέλλον τους. Και όλα αυτά δεν αγγίζουν τους όποιους αρμόδιους. Αγγίζουν όμως μια γενιά η οποία ανελιπώς κατηγορείται για την ανοριμότητά της. Αυτή η γενιά έπρεπε στα δέοντα. Έχει καθαρή τη συνείδησή της και ζητά τρία πράγματα από αυτούς των οποίων οι αποφάσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αναλογιστείτε πώς θα ήταν η ζωή σας χωρίς ορισμένα δεδομένα πράγματα. Μπείτε στη θέση του άλλου. Συναισθανθείτε. Κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας ώστε να αποκαταστήσετε την καθαρότητα της συνείδησής σας. Αφού φυσικά έχετε εξασφαλίσει ότι η συνείδησή σας δεν είναι διαφθαρμένη. Καλημέρα σε όλους. Το 15 μελές του Λεωνάρδου Γιέλ θεωρήσαμε απαραίτητη τη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια. Απαιτούμε την άμεση αναστολή όλων αυτών των αποφάσεων. Ευχόμαστε όλοι να πάρουν την κατάληξη που τους αξίζει και το κράτος να δείξει την ανάλογη υπευθυνότητα. Καλή συνέχεια. Η Ένωση Γονέων και Κυδεμάνων Κέρκυρας. Γεια σας παιδιά. Είμαστε οι γονείς σας, είστε τα παιδιά μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία σήμερα. Είμαστε περήφανοι για σας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό που δείξατε σήμερα ως παράδειγμα. Δίνετε το χέρι για να σηκωθεί όποιος θέλει τη συμπαράστασή μας. Όποιος θέλει την αλληλεγγύη μας. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε στη ζωή. Είναι το καλύτερο μάθημα που δώσατε σήμερα, που δείξατε σε όλους. Το χαμόγελο του παιδιού πρέπει να μείνει εδώ. Το χαμόγελο σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Να μην ξεσπιτωθούν αυτά τα παιδιά. Τα αγκαλιάσατε όλοι σας, τα αγκαλιάσαμε όλοι μας. Είναι μέρος της κυπριακής κοινωνίας και επιτέλους αυτές οι προνοιακές δομές να είναι σύγχρονες δομές, δημόσιες δομές, αποκλειστικά δημόσιες δομές με σύγχρονο προσωπικό και σύγχρονες κυπριακές εγκαταστάσεις. Σας ευχαριστούμε. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι όταν τόσα πολλά χαμόγελα που έχουν σήμερα πλημμυρίσει εδώ το χώρο βγαίνουν μπροστά και αγωνίζονται, μόνο ένας δρόμος υπάρχει, μόνο ένα αποτέλεσμα υπάρχει, να κερδίσει, να νικήσει το χαμόγελο, να νικήσει η ελπίδα, να νικήσει η ζωή. Συνεχίστε να χαμογελάτε και να αγωνιζόσαστε. Θα νικήσουμε. Μπράβο, μπράβο, Φέι! Είμαι μεγάλη στον κεντρό.
Δεν το σκέφτεσαι. Τώρα δεν το σκέφτεσαι.